Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ στον τομέα παιδεία ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσει ύψου 68 εκατομμυρίων ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην εκπαίδευση και προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Τα 47 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των τεχνολογιών τη πληροφορία και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και 21 εκατομμύρια θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και η ΕΚ. Ναι, αυτό που ήρθε στη δημοσιότητα είναι από το Υπουργείο. Είναι για αρκετά εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμός για όλη την Ελλάδα που αφορά την τεχνική εκπαίδευση, τα εργαστηριακά κέντρα, τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ. Ε, κατά καιρούς και τώρα τελευταία έχουμε στείλει τις ανάγκες που υπάρχουν τουλάχιστον σε μάσα τα εργαστηριακά κέντρα γιατί έχουμε τα 33 εργαστήρια με όλες τις ειδικότητες το πρώτο εργαστηριακό κέντρο εξυπηρετεί όλα τα τεχνικά σχολεία της Καβάλας, πρώτο ΕΠΑΛ, δεύτερο ΕΠΑΛ, τέταρτο ΕΠΑΛ και η ΕΚ. Δηλαδή έρχονται τα δύο τρίτα των ωρών όλων αυτών των τεχνικών σχολείων έρχονται και κάνουν τις εργαστηριακές ασκήσεις εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, ε, λειτουργεί όλη την ημέρα και ο εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει είναι αρκετά μεγάλος. Ήδη είμαστε εξοπλισμένοι, αλλά η τεχνολογία προχωράει. Τα παιδιά ε, αυξάνονται ή διαφοροποιούνται και οι δικότε, οπότε οι ανάγκε αυξάνονται και αυτέ. Και έτσι και το Υπουργείο κάνει ε, προσπάθειες να αρθεί κάποιο εξοπλισμό. Έχει αρκετά χρόνια να, να έρθει καινούριο εξοπλισμός ε, σε επίπεδο υπουργείου, ε, τον εξοπλισμό τον οποίων παίρνουμε είναι μέσω του, του Δήμου. Οι σχολικέ μονάδε που θα επωφεληθούν ανέρχονται σε 9.000. Σύμφωνα με την καταγραφή αναγκών που έχει αποτυπωθεί από τι Περιφερειακές διευθύνσει Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Ο εξοπλισμό των τεχνολογιών τη πληροφορία και των επικοινωνιών περιλαμβάνει δεικτικά σταθερού και φορητού υπολογιστέ, εκτυπωτέ, βιντεοπροβολή, διαδραστικά συστήματα, σετ, ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό. Ο εργαστηριακό εξοπλισμό περιλαμβάνει ενδεικτικά εξοπλισμό των ειδικοτήτων, όπω τη πληροφορική, τη ηλεκτρονική, τη ηλεκτρολογία, τη μηχανολογία, των εφαρμοσμένων τεχνών, τη γεωπονία, υγεία και πρόνοια, αλλά και άλλα. Τελευταία κάποιε ειδικότητε που δεν είχαν ε, από το Υπουργείο δώσει κάποιες ε, άδειες άδειε εξάσκησης επαγγέλματο και δικαιώματα έχει τακτοποιηθεί και αυτό οπότε τελειώνοντας εδώ το παιδί ένα τεχνικό μαθητής ένα τεχνικό λύκειο ε, είτε μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας εφόσον έχει και τα δικαιώματα και μπορεί να πάρει άδεια εργασία και από εδώ και δύο χρόνια περίπου από πέρσι ας πούμε υπάρχει το τέταρτο έτος που είναι η μαθητεία ε, σε αυτό το τέταρτο έτος παίρνει επίπεδο 5 Δουλεύει, βρίσκει εργασία είτε μόνος του ή εμείς ε, Μέσω των φορεών του Δημοσίου Δουλεύει τέσσερις μέρες στις επιχειρήσεις ε, Και στις ανάλογες εργασίες που μπορεί να κάνει Και μία μέρα έρχεται στο εργαστηριακό κέντρο Και κάνει τα θεωρητικά μαθήματα οι χρηματοδοτήσει γίνονται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματο Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση 2014-2020.